Θα μα διώξει από το σπίτι μα ο κύριο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί, βλέπετε, εσεί μπορεί να περάσει. Πώ θα πάει με τη λάσπη το παιδί να πάει στο σχολείο. Ούτε με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει, το βλέπετε. Μακριά από το σχολείο του μένει εδώ και 20 ημέρε περίπου ένα 9χρονο μαθητή από τη Νέα Μανολάδα. Καθώ το ταξί που πρέπει να το παραλαμβάνει καθημερινά, αδυνατεί να διέλθει την αγροτική οδό στον οικισμό Αρβανιτέικα που οδηγεί στο σπίτι του εξαιτία ζημιών που έχουν δημιουργηθεί σε σημείο του δρόμου από έργο που προηγήθηκε. Τον σκάψανε με την τσάπα, να περάσουν υπόγειο αγωγό και το παράτησαν έτσι. Ξεχαλικόθηκε ο δρόμος γιατί ήταν χαλικωμένος και έχει βγει γλίνα πάνω. Και η γεωταχή δεν περνάει. Σύμφωνα με την έρευνα τη ΣΟΡΤ και τη δημοσιογράφου πηγή Γιακουμέλου που βρέθηκε επί τόπου, η αγροτική οδό που οδηγεί στο σπίτι του παιδιού καθώ και σε παρακείμενε καλλιέργειε και χωράφια είναι δύσβατη με αποτέλεσμα το γιοταχή του επαγγελματία αυτοκινητιστή που καθημερινά πρέπει να παραλαμβάνει τον 9χρονο μαθητή να μην διέρχεται από τι τεράστιε λακκούβε και τι λάσπε που έχουν δημιουργηθεί με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο ειδικά κατά τι ημέρε που βρέχει. Τώρα αυτό ήρθε, χάλασε το δρόμο εδώ πέρα για να περάσει τον αγωγό το δικό του κορόιδεψε με λίγα λόγια να το πω έτσι, είπε ότι θα περάσει τον αγωγό κοντά στο φράγμα, στη ράχη του φράγματος και έσκαψε όλο το σπίτι όταν λείπαμε εμεί από το σπίτι. Και πάει και λέει και στον κόσμο και όλος είπα όποιος έρχεται εδώ από το φράγμα λέει ότι δεν μένουμε κανεί στο σπίτι μας. Το γεγονός ότι ο μαθητής απουσιάζει το τελευταίο μήνα από τις σχολικές του δραστηριότητες επιβεβαιώνει και ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νέα Μανολάδας ο οποίος αναζήτησε τους λόγους για τους οποίους ο εννιάχρονος αδυνατεί να μεταβεί στο σχολείο του. Έχουμε κοντά ένα μήνα από Νοέμβρη. Που δεν πάει το παιδί σχολείο για αυτό δεν το πάει, λόγο. Πάει, δεν πάει, δεν περνάει αυτό κινητό. Γιατί ο δρόμο έχει γλιτσάσει, έχει βγει γλίνα πάνω. Το ξεχαλίκωσε το δρόμο και το παράτσε Εκείνο που ζητά η οικογένεια του 9χρονου Άγγελου Αρβανιτάκη είναι να επανέλθει αγροτική οδό στην προτέρα κατάστασή τη, που ο δρόμο ήταν στρωμένο και χαλικωμένο, με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση τόσο σε γεωταχή επιβατηγά αυτοκίνητα, όσο και σε πεζού που μπορεί να θελήσουν να διέλθουν το σημείο. Να στρώσουν με γκρέιτ να το περάσουν και να ρίξουν χαλίκι όπω ήταν ο δρόμο. Να φτιαχτεί ο δρόμο όπω ήταν. Δεν ζητάμε κάτι. Σα έχουμε ενημερώσει και στο Δήμαρχο και στι Περσίε. Είπα να το φτιάξουμε. Ολαι. Το παιδί έχει απόλυτα δίκιο. Δεν μπορεί να πηγαίνει σχολείο. Ολαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο, είπε θα, ο Δήμαρχο θα στείλει τον και θα ρίξει, να ρίξει χαλίγιο. Είμαι στην αμονή.